Κοιτάξτε, χθες παρακολουθήσαμε μία συζήτηση η οποία πραγματικά ήταν κάτω από πίεση, θα έλεγα, και των δημοσιογράφων, γιατί ένιωσα ότι δεν είχαν το χρόνο να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλανε, αλλά και συγχρόνως όταν παίρνανε κάποιες απαντήσεις δεν μπορούσανε, όταν δεν παίρνανε την απάντηση της ερώτησης αλλά κάποιες απαντήσεις που υπεκφεύγανε, να ξαναρωτήσουν. Υπήρχε μία πίεση χρόνου. Θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να γίνει έτσι λίγο πιο χαλαρά μια συζήτηση για να μπορεί και ο κόσμος να παίρνει, αν θέλετε, να πάρει την πραγματική γεύση του τι συμβαίνει και να ακούσει πράγματα τα οποία θα κάνουν αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν να ψηφίσουν το ένα κόμμα ή το άλλο, αλλά και να καταλάβουν και κάποια πράγματα τα οποία ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι και παίρνουν άλλη απάντηση. Και αυτό γιατί το λέω. Ο κύριος Τσίπρας, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ταλαμάγκα, ήταν πιο ρεαλιστής, πιο προσγειωμένος και απαντούσε σε αυτά που τον ρωτάγανε. Ο κύριος Κουτσούμπας ήταν όντως πολύ γλυκός και νομίζω ότι έβγαλε έτσι ένα πολύ συμπαθητικό προφίλ. Ο κύριος Θοδωράκης είναι και δημοσιογράφος, είχε μία άνεση. Θα έλεγα ότι η κυρία Γεννηματά ήταν πιο προσεκτική στον πολιτικό της λόγο και πόνταρε και στο συνέστημα. Το γεγονός ότι είναι και γυναίκα νομίζω ότι σε έδινε έτσι και ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Λαφαζάνης δεν έπεισε κατά την άποψή μου. Προσπάθησε, αλλά ο πολιτικός του λόγος δεν ξέρω που απευθυνόταν. Ίσως πιο πολύ στην νεολαία, γιατί εκεί άκουσα πιο πολύ να στοχεύει. Ο κύριος Μημαράκης, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν απαντούσε στις ερωτήσεις. Δηλαδή απαντούσε, ξεκίναγε λίγο να απαντήσει και μετά έκανε πλήρη επίθεση. Και ήταν ο στόχος του ο Πρωθυπουργός, το οποίο τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωσα. Και όσο για τον κύριο Καμένο, θα έλεγα, επειδή ακούστηκε πριν ότι ήταν εκνευρισμένος, μου κάνει εντύπωση, γιατί όλοι είπανε πόσο χαλαρός ήταν, πόσο γελαστός. Είναι εκρηκτικός. Το ότι είναι ένας, ότι έχει ένα ταπεραμέντο πιο εκρηκτικό, είναι τελείως διαφορετικό. Εχθές νομίζω ότι απάντησε στα πάντα, ήταν ψύχρεμος. Ήταν αυθόρμητος. Στο πρώτο μισό, κύριε, ναι, ξέρετε που εκνευρίστηκε. Εκεί που εκνευριστήκαμε όλοι, υπήρξε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τελευταία και με λύπη μου το λέω, από την εφημερίδα Νέα Δημοκρατία, μία δικογραφία η οποία δυστυχώς εμπλέκει τους προηγούμενους. Κυρία Κουντουρά, από την εφημερίδα Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία, είπα, την εφημερίδα. Λοιπόν, εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό το θέμα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το γνώριζα. Είναι λοιπόν μια δικογραφία που είδαμε στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Δημοκρατία και είναι ένα δικόγραφο το οποίο εμπλέκει 4 πρώην υπουργούς της άμυνας και ζητάνε 6 εισαγγελείς ευθύνες για συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ ο κύριος Μημαράκης εκνευρίστηκε, είπε ότι ο κύριος Καμένος κάνει τη βρώμικη δουλειά. Μα δεν το ανέδειξε ο κύριος Καμένος. Εφημερίδα πρωτοσέλιδο το ανέδειξε. Και εφόσον υπάρχει αυτή η δικογραφία, γιατί όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι δεν την παίρνετε να δείτε τι λέει αυτή η δικογραφία και γιατί καταγγέλει 4 πρώην υπουργούς και πήγανε στη Βουλή να πούνε ότι κοιτάξτε, πρέπει να δείτε τι συμβαίνει. Ο κύριος Μημαράκης λοιπόν εκνευρίστηκε, έκανε έδωσε 3 διαφορετικές απαντήσεις. Η πρώτη ήταν ότι είναι ένα πόρισμα που έχει μπει στο αρχείο από τον εισαγγελέα, που δεν είναι αληθές. Η δεύτερη ήταν απάντηση έχει δοθεί. Πού δόθηκε απάντηση. Και το τρίτο ήταν έχει γίνει προκαταρτική και αυτό τελείωσε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ο ελληνικός λαός τα καταλαβαίνει. Αν όντως υπάρχει πρόβλημα. Και επί της διαδικασίας όμως που βρίσκεται το θέμα. Επί της διαδικασίας, από όσο γνωρίζω εγώ, είναι στη Βουλή, ναι, και περιμένει, υποτίθεται, ναι, να γίνει η επεξεργασία, να δουν αν όντως υπάρχουν ποινικές ευθύνες αυτές που βρήκανε οι εισαγγελείς και η κυρία Ράικου που είναι της διαφθοράς. Άρα όμως αυτό, δεν έχει λύσει αυτό το θέμα. Αναδείχθηκε, μου επιτρέπετε. Αυτό το θέμα αναδείχθηκε και εκεί ήταν ο εκνευρισμός του κυρίου Μημαράκη και δεν νομίζω ότι κάποιος κάνει βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι στα χέρια όλων σας. Είναι μια δικογραφία που μπορεί να βγει στη δημοσιότητα και από, τις υπόλοιπες εφημερίδες ή να το αναδείξετε κι εσείς εδώ να δούμε είναι έτσι, δεν είναι. Δεν είναι ούτε μομφή. Ούτε είναι μπορεί κάτι να απαντήσει ξαφνικά ο κύριος Κικίλιας μόνο σε αυτό για να πάμε στον κύριο Σοφιανό. Μόνο σε αυτό το λέω, γιατί εκεί δημιουργήθηκε ένας εκνευρισμός και αν θυμάστε έγινε μία ένταση που εμείς δεν ακούγαμε ούτε βλέπαμε, ειδικά για αυτό το θέμα. Αν λοιπόν δοθούν κάποιες απαντήσεις, νομίζω ότι θα τελειώσει. Ας πάρουμε μια πρώτη και θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Δημιουργήθηκε όλη αυτή η ένταση γιατί ήρθε στο προσκήνιο κάτι το οποίο
το ανέδειξε μια εφημερίδα. Δεν το αναδείξαμε εμείς. Εμείς ουδέποτε κατηγορήσαμε και εγώ προς Θεού δεν θα κατηγορήσω ποτέ κανέναν. Όποιος έχει ένα θέμα μπορεί να δώσει τη λύση και την απάντηση, αλλά να δώσει λύση και απάντηση. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καμένος είπε αλήθειες. Ήταν αυθόρμητος, ήταν ειλικρινής όπως είναι πάντα. Και εγώ έχω ένα ταπεραμέντο. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός που μιλάω έντονα. Δεν είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Όταν όμως η αλήθεια σου πείθει τον ελληνικό λαό και εξηγεί γιατί είσαι απαραίτητος, γιατί σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων έντιμη έγινε μια τεράστια προσπάθεια πάνω απ' όλα να ξεκινήσει, αν θέλετε, μέσα από τις διαδικασίες όλης αυτής της διαπραγμάτευσης όλων αυτών των 7 μηνών. Η έξοδος της Ελλάδος από την κρίση με μια διαπραγμάτευση που η φωνή μας ακούστηκε για πρώτη φορά, η φωνή της Ελλάδος που επιτέλους αποφασίσανε ότι ναι, πρέπει να δουν το θέμα του χρέους, πρέπει να στηρίξουν την Ελλάδα για τα επόμενα 3 χρόνια και όχι να τις βάζουν τη θηλιά στο λαιμό ανά 3 μήνες να τα παίρνουν τα χρήματα με το τσιγκέλι, και πρέπει πάνω απ' όλα να διεκδικήσουμε τα εργασιακά, να διεκδικήσουμε τα ισοδύναμα, τη δυνατότητα δηλαδή όντως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία... Πάντως, κυρία Κουντουρά, πολλά πράγματα που εσείς είχατε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως ανεξάρτητοι Έλληνες για το ΦΠΑ στα νησιά και όλα αυτά, εκεί ήταν μια προσωπική πια απολογία του κυρίου Καμένου προς τους ψηφοφόρους σας. Αυτό είναι ένα θέμα. Εμείς λέμε αλήθειες. Το προσπαθήσαμε, δεν το πετύχαμε στο μέγεθος που θέλαμε, γιατί όντως το πετύχαμε μέχρι ένα σημείο για κάποια νησιά, όμως μπορούμε να διεκδικήσουμε και δείξαμε ότι είμαστε έντιμοι, ότι ξέρουμε να διοικούμε, ότι φέραμε χρήματα στη χώρα, ότι ήμασταν σοβαροί, υπεύθυνοι και συνεπείς και ότι είμαστε μια ασφάλεια που μπορεί τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα αλλά και τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων να την εξασφαλίσουμε προσπαθώντας και διαπραγματευόμενοι. Γιατί τα προηγούμενα 5 χρόνια που ζητάνε άφεση αμαρτιών η προηγούμενη συγκυβέρνηση και τα εξισώνει με τους 7 μήνες, είναι άδικο να γίνεται. Και ο κόσμος, ξέρετε τι μου λέει, βάζω την τελεία. Ο κόσμος λέει, δεν είμαστε ούτε αμόρφωτοι, ούτε ανόητοι, ούτε πλέον μασάμε. Μάλιστα. Θέλουμε κάτι καθαρό, κάτι έντιμο. Και αυτό το είδανε στους τελευταίους 7 μήνες.